Η χώρα μας διανύει εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές, ιστορικές στιγμές. Και από την αντίδραση του λαϊκού παράγοντα το αμέσως επόμενο διάστημα θα εξαρτηθούν και οι εξελίξεις στη χώρα μας. Δηλαδή, το αν η Ελλάδα θα παραμένει ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος όπου θα αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες για τις πολιτικές ή πλέον θα είναι ένα κράτος χωρίς κυριαρχικά δικαιώματα που θα αποφασίζουν για μας οι ξένοι και κυρίως οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Μόλις χθες αργά το βράδυ οι τρεις αρχηγοί από ό,τι φαίνεται έχουν συμφωνήσει με τα μέτρα της Τρόικα. Κατά τη γνώμη μας αυτά τα μέτρα έχουν προσυμφωνηθεί εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα από τότε που συγκροτήσανε την συγκυβέρνηση του τραπεζίτη Παπαδήμου. Και μέχρι χθες οι τρεις αρχηγοί κατά τη γνώμη μας έπαιζαν ένα θέατρο σε βάρος του ελληνικού λαού, κάνοντας δίθεν ότι διαφωνούν, κάνοντας δίθεν ότι είναι εναντίον των σκληρών μέτρων και κάνοντας δίθεν ότι αγωνίζονται για να περιορίσουν τις απαιτήσεις της Τρόικα. Και νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε και με το θέμα του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και με το θέμα της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, που και αυτά φυσικά θα εφαρμοστούν, αλλά θα εφαρμοστούν τον Ιούνιο. Εάν η παρούσα Βουλή επικυρώσει αυτά τα μέτρα την Κυριακή, από ό,τι φαίνεται, τότε οι εξελίξεις που θα διαμορφωθούν στη χώρα μας θα είναι οι εξής. Πρώτον, η χώρα μας πλέον δεν θα έχει δημοκρατία, δεν θα έχει λαϊκή κυριαρχία, διότι θα παραχωρηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Γερμανία κυρίως και στη Γαλλία, που σημαίνει πλέον ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας, το ελληνικό κοινοβούλιο, δεν θα μπορούν να αποφασίζουν και τυπικά θα λειτουργούν. Άρα λοιπόν τα πάντα θα αποφασίζονται από τους ξένους και κυρίως τους Γερμανούς και τους Γάλλους. Δεύτερον, θα εκποιηθεί η χώρα μας. Ο δημόσιος πλούτος, η δημόσια υπερουσία, οι στρατηγικοί τομείς, οι υποδομές, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, όλα αυτά θα περάσουν στα χέρια δυστυχώς των ξένων δυνάμεων, των ξένων οικονομικών συμφερόντων και φυσικά και των τόπιων. Τρίτον, θα διαμορφωθεί ένα μοντέλο οικονομικό αντίστοιχο των βαλκανικών χωρών. Νομίζω ότι μόλις προχθές αξιωματούχοι της Τρόικα είπαν με μεγάλη σαφήνεια ότι η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των βαλκανικών χωρών. Θα έχουμε ένα επίπεδο οικονομικό τύπου Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Τέταρτο, καταργείται το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος, η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία, η δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Να είσαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν θα μπορούν να αγοράζουν ούτε φάρμακα εάν αρρωστήσουν, όπως η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θα μπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά τους. Και τα κύρια χαρακτηριστικά που θα διαμορφωθούν στη χώρα μας θα είναι η φτώχεια, η ανεργία και η μετανάστευση των παιδιών μας. Πέμπτον, καταργούνται οι εργασιακές σχέσεις, το εργατικό δίκαιο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το εργατικό δίκαιο είναι η εξέλιξη, έχει σχέση με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, με τους αγώνες του ελληνικού λαού. Και μάλιστα η κατάργηση του εργατικού δικαίου είναι σε πλήρη αντίθεση και με το Σύνταγμα αλλά και με το διεθνές δίκαιο. Και έκτον, ανοίγει πλέον ο δρόμος για να διαμορφωθεί ένας εργασιακός μεσαίωνας στον 21ο αιώνα, δυστυχώς για τους Έλληνες πολίτες. Ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς καλεί τους πολίτες να ξεσηκωθούν, να βγουν στον δρόμο και όλοι μαζί να ανατρέψουμε τις σημερινές αδιέξοδες καταστροφικές πολιτικές για τη χώρα μας, να ανατρέψουμε τους υπηρέτες των ξένων δυνάμεων. Η χώρα μας, εάν εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές, θα ζήσει τραγικές εξελίξεις. Κατά τη γνώμη μας, λύσεις υπάρχουν. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα με τεράστιες δυνατότητες, με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί, αλλά έχει και τις δυνατότητες να στηριχτεί στις δικές της παραγωγικές δυνάμεις. Καμία χώρα που αντιμετώπιζε οικονομική κρίση στην ιστορία του πλανήτη δεν σώθηκε με την βοήθεια των ξένων. Καλούμε όλους τους πολίτες να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο αντιμνημονιακό, αντινεοφιλελεύθερο, για να απαλλάξουμε τη χώρα μας από το μνημόνιο, από την Τρόικα, αλλά και από όλους αυτούς που υποστηρίζουν σήμερα τις πολιτικές των ξένων δυνάμεων. Και νομίζουμε ότι μπορούμε.